Τώρα πάμε στην αγαπημένη μας, την έχουμε επιθυμήσει αυτό είναι γεγονός, την κυρία Θέκλα Πετρίδου. Την έχουμε μαζί μας. Κυρία Πετρίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο. Καλημέρα και στον κόσμο. Λοιπόν, τώρα από τον καιρό που σας αφήσαμε, είχαμε μείνει εμείς στο ψυχολόγο συγγραφέα. Έχει κάτι άλλο να προσθέσουμε, κάποιο άλλο τίτλο? YouTuber. Μάλιστα. Και YouTuber. Λοιπόν, τώρα. Ο κόσμος όμως στην Κύπρο με θυμάται από τις εκπομπές να γυρίσω που πάω. Ναι. Άρα είσαι εσύ που έβγαινες με τον κύριο Ανδρέα. Μάλιστα. Αυτό το κύριο, δεν κόψω, δεν μου αρέσει. Τον κύριο και τον Ανδρέα. Έτσι δεν λένε, κύριο Ανδρέα. Έτσι, κύριο. Λοιπόν, Θέκλα μου αγαπημένη, γίνεται μια, κάνεις μια ομιλία στο Κυπριακό Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής με ένα πολύ επίκαιρο θέμα που είναι η βία κατά των γυναικών. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν μπορεί η ψυχοθεραπεία να συμβάλλει στην εξάλληψη αυτής της βίας. Και η ψυχοεκπαίδευση. Και η ψυχοεκπαίδευση, σωστά. Η ψυχοεκπαίδευση, Ανδρέα, είναι το να ενημερώνουμε τον κόσμο γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις κλπ. Ψυχοεκπαίδευση κάναμε όσο καιρό ερχόμαστε στην εκπομπή σου. Μάλιστα. Ή κάναμε στη δικιά μου την εκπομπή που είχαμε στο ΣΥΓΜΑ ή κάναμε στο κανάλι μου στο YouTube. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Βίας κατά των Γυναικών. 25 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Κρατήστε την ώρα από τις 6 μέχρι τις 8 στο Support CY House στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα κάνουμε μια ζωντανή εκδήλωση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται εκδήλωση ζωντανή μετά τον κορονοϊό στην οποία θα μιλήσω και θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον κόσμο. Mm-hmm. Και είναι μια... έχω ετοιμάσει την παρουσίαση για το όσα θα μιλήσω αύριο, εκείνο το διερό, και είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει στον χώρο της ψυχολογίας των σχέσεων, στον χώρο της δυναμικής μέσα στις σχέσεις. Θα μιλήσουμε για το προφίλ της γυναίκας που κακοποιείται, το προφίλ του άντρα που κακοποιεί, αλλά και γενικότερα το προφίλ του θήτη και της θήτριας. Θα μιλήσουμε για το ποια ψυχολογικές και ψυχικές διαταραχές προκαλούνται από το τραύμα. Θα μιλήσουμε πολύ για το ψυχικό τραύμα, τι είναι, αλλά θα δώσουμε και τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Και οπωσδήποτε ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με αυτή την εκδήλωση και με αυτή την... Στην ουσία είναι ένα σεμινάριο που θα γίνει στην εκδήλωση, να συμβάλλουμε στην εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, όπως όντως η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση, που είναι και οι πρακτικά εργαλεία που έρχονται από την επιστήμη της ψυχολογίας, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Είναι σοβαρότατο πρόβλημα η βία. Θέκλα μου, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω, πώς εξηγείς το γεγονός ότι έχουμε μία έξαρση του φαινομένου βίας κατά των γυναικών στις μέρες μας? Κοιτάξτε, είναι δύο οι παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι ότι πλέον οι άνθρωποι μιλάνε και πλέον βγαίνουν στην επιφάνεια περιστατικά. Και βίας κατά των γυναικών, και βίας κατά των παιδιών, και βίας κατά οποιοδήποτε ανθρώπου να ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Πλέον μιλάμε, είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι όντως η πανδημία και ο εγκλεισμός έχει οξύνει τα πνεύματα, τα αίματα. Έχει οξύνει τις όποιες ψυχικές διαταραχές έχουν οι άνθρωποι, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες. Έχει ανεβεί το άγχος, έχουν ανεβεί οι στρεσογόνοι πιεστικοί παράγοντες, οπότε όχι όποιος έχει κάποια ψυχική διαταραχή του στυλ έχω μια διάγνωση, κάνω τη θεραπεία μου και πω καλά. Όποιος έχει προβληματική προσωπικότητα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή για τις διαταραχές προσωπικότητας και συγκεκριμένες διαταραχές του β' πλέγματος, οι οποίες δεν είναι αρρώστιες, είναι τρόπος ζωής. Το να είσαι ένα παλιόπαιδο, το να είσαι ένας άνθρωπος με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, το να είσαι ένας άνθρωπος με αυτιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν πάρει τα πάνω τους. Θέλω να τονίσω, Ανδρέα, ότι την εκδήλωση τη διοργανώνουν τα παιδιά από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φοιτητών Ιατρικής. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που στην Κύπρο έχουμε σχολές ιατρικής. Έχουμε φοιτητές ιατρικής οι οποίοι έχουν ενδιαφέροντα για αυτά τα ζητήματα και μάλιστα έχουν μέσα στο ΣΥΜΣΑ που είναι η οργάνωσή τους, έχουν και το ΣΚΟΡΠ που είναι ένας τομέας που ασχολείται ιδιαίτερα με τα ακτιβιστικά και ανθρωπιστικά ζητήματα. Θέλω να έρθετε
αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή, έτσι. Αύριο στις 6 το απόγευμα στο Σαφόρτ της Γουεχάουσης, που είναι στην Πλατεία Ελευθερίας. Λοιπόν. Μου είπαν ότι δεν έχει πολλά καθίσματα. Τους είπα, εγώ θα βγω στο πρωτοσέλιδο, θα το πω στον κόσμο και θα έρθει ο κόσμος και θα γεμίσει. Τώρα εμείς μετά από αυτό, μετά την κουβεντούλα που κάναμε, τις επόμενες ημέρες θα είμαστε και εδώ παρέτσα στο στούντιο να κάνουμε έτσι, να ανοίξουμε κάποια ζητήματα. Ναι, εγώ σου είπα περίμενα να τελειώσουν οι διάφορες εκλογές και μετά. Α, και αυτό παίζει. Γιατί όχι, θα ήθελα να μου σχολιάσει. Έχω χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, Θέκλα μου αγαπημένη. Καλημέρα, καλή επιτυχία, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, λοιπόν, αυτή η Θέκλα η Πετρίδου, η αγαπημένη σας και η αγαπημένη μας.